κάνουμε σήμερα την τακτική μας, μάλλον, σήμερα μετά από 2 χρόνια, όπως ορίζεται καταστατικά, κάνουμε τις διαδικασίες αρχαιρεσιών για να βγάλουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελμεχανίων και τους αντιπροσώπους για το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ. Χθες που είχαμε την εκλογοπολογιστική μας συνέλευση, αποτιμήσαμε τη δράση του Σωματείου, την πλούσια δράση του Σωματείου, τη διετία που μας πέρασε, τόσο για τα ζητήματα του κλάδου, όπως είναι η ακρίβεια, η μισθή, τα εργασιακά δικαιώματα, η παιδαγωγική ελευθερία στο σχολείο, τα παιδαγωγικά ζητήματα του σχολείου, τα προγράμματα σπουδών, όσο και ευρύτερα ζητήματα, είτε που αφορούν τη μαθητική κοινότητα, είτε που αφορούν τη χανιώτικη κοινωνία ευρύτερα. Το σωματείο είναι ένα δυναμικό σωματείο, αγωνιστικό, το οποίο καταφέρει να κερδίζει νίκες. Είναι σωματείο αναφοράς στην πόλη των Χανίων. Πολλοί βλέπουν το τι θα κάνουν οι Ελμεχανίων και ζυγιάζουν τι θα κάνουν και αυτοί, είτε οι κυβερνώντες, είτε και ο απλός κόσμος, με άλλη προφανώς διάθεση και κατεύθυνση ο καθένας. Εμείς θέλουμε να το σωματείο να συνεχίσει να είναι σε αυτή τη ρόντα, δηλαδή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του, τα μέλη. Οι απλοί καθηγητές, συνάδελφοι, αναπληρωτές, συνοδιόριστοι, μόνιμοι, να αισθάνονται ότι το σωματείο τους αγκαλιάζει και από την άλλη για τους δυνάσεις τους, για όσους περνάνε κυβερνητικές πολιτικές, υπηρετούν κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες είναι ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων, των παιδιών και των οικογενειών και της κοινωνίας, αν θέλετε, ευρύτερα, το σωματείο πρέπει να είναι κοφτερό και αιχμηρό απέναντί τους. Σε αυτή την πορεία ελπίζουμε να συνεχίσει. Η συμμετοχή είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη φορά και αυτό, αν θέλετε, αποτυπώνει ούτως ή άλλως, νομίζω ότι ανεξάρτητα πολιτικής ή συνδικαλιστικής τοποθέτησης, μας κάνει να είμαστε ικανοποιημένοι.